Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως βλέπετε, επιστρέψαμε με κινητό και αν βλέπετε τα βίντεο μας θα θυμάστε ότι μιλάμε για το Realme το GT2 Pro και σας είχα υποσχεθεί πριν ακριβώς 2 μήνες που είχαμε κάνει την παρουσίαση ότι θα επανέλθω με ένα βίντεο, αυτό που λέμε μετά από 2 μήνες χρήσης. Δηλαδή, το χρησιμοποιώ πλέον καθημερινά. Σας είχα πει ότι το επέλεξα για δικό μου προσωπικό κινητό, άρα πλέον έχω κατασταλάξει και έχω συγκεκριμένη άποψη με την καθημερινή χρήση εδώ και 2 μήνες. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι για να ετοιμάσω αυτό το βίντεο και κρατώντας και διάφορες σημειώσεις και τα λοιπά και ψάχνοντας και εγώ κάποια βιντεάκια στο YouTube αντίστοιχα, ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ούτε εγώ εντός αγωγικών δεν τα είχα ανακαλύψει. Το κινητό έχει πάρα πολλές δυνατότητες, ειδικά στο κομμάτι κάμερες, φωτογραφία, και πραγματικά πρέπει να είσαι πάνω από το μέσο χρήστη για να εκμεταλλευτείς όλες τις δυνατότητες του. Να πω εδώ παραδείγματος χάρη, ένα με πολύ μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι των παιχνιδιών. Ένα τόσο δυνατό κινητό με Snapdragon 8 Gen 1 και με 12 GB μνήμη 256 αποθηκευτικό είναι προφανώς ιδανικό κάποιος για να παίξει και παιχνίδια. Εμένα είναι ένα κομμάτι που δεν με απασχολεί πολύ, αν και για τις ανάγκες αυτού του βίντεο το έψαξα και έχω άποψη και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε όμως τα γρήγορα για να μην το κάνουμε και αυτό το βίντεο μεγάλο, να πούμε όλες τις εντυπώσεις μου και τα πραγματάκια που μου άρεσαν, είτε είναι σημαντικά είτε είναι για μένα σημαντικά και αντίστοιχα αυτά που δεν μου άρεσαν. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πριν, το τηλέφωνο το έχουμε δείξει στην παρουσίαση, είναι ό,τι πιο τελευταίας τεχνολογίας μπορεί να πάρει κάποιος όσον αφορά τον επεξεργαστή, αυτό που θα λέγαμε τούμπανο και στη μνήμη και στον αποθηκευτικό χώρο 12256. Μάλιστα είχαμε πει και τότε ότι στη μνήμη έχει ειδικό mod που μπορεί να την κάνεις επέκταση και να βάλεις άλλα 3 ή 5 ή 7 συν, δηλαδή μπορεί να φτάσεις 12 και 7, 19 GB RAM, που σημαίνει ότι μιλάμε για ένα τηλέφωνο που εντός εικόνων δεν θα σας προδώσει ποτέ, ακόμα και αν βάλετε την πιο απαιτητική εφαρμογή, ακόμα και αν βάλετε το πιο απαιτητικό παιχνίδι, από το κομμάτι επεξεργασία μνήμη δεν θα έχετε ποτέ πρόβλημα. Τώρα, στο θέμα του design, το είχαμε πει και την άλλη φορά, έχει αυτό το συγκεκριμένο, αυτό το paper που έχουμε πίσω. Τώρα δεν φαίνεται, έχω βάλει τη θήκη, γιατί εντάξει, είμαι λίγο ζημιάρης, το φοβάμαι να το χρησιμοποιώ χωρίς τη θήκη του. Βέβαια, εντάξει, αυτή βλέπετε είναι λίγο magnet, θα έλεγα, για δαχτυλικά αποτυπώματα, έτσι δαχτυλιές. Έχω παραγγείλει μια καλή τσινίλκιν που θα έχει περίπου την αίσθηση που έχει και η πλάτη του συγκεκριμένου αυτό το paper και θα είναι λίγο πιο grip στην αίσθηση. Πάμε τώρα όμως στη χρήση του. Βλέπετε λοιπόν, με το που το πιάνεις στα χέρια σου και το σηκώνεις, ήδη έχει ενεργοποιηθεί η οθόνη και μας βγάζει δαχτυλικό αποτύπωμα για να το ξεκλειδώσουμε. Εδώ πριν το ξεκλειδώσουμε βλέπετε ότι έχουμε ήδη αυτό που λέμε always on display, δηλαδή το έχω σετάρει εγώ να μου δείχνει την ώρα, την μπαταρία, κάποια applications που δουλεύουν στο background και πατώντας εδώ το αποτύπωμα βλέπετε ταχύτατα, μιλάμε ίσως και το πιο γρήγορο κινητό που έχω πιάσει στα χέρια μου, τουλάχιστον εγώ, για το ξεκλείδωμα του δαχτυλικού αποτυπώματος και μάλιστα στη χρήση το χρησιμοποιώ και πλέον και σαν password πολύ σημαντικών applications, τραπεζικά, PayPal, οτιδήποτε αυτά, αντί να θυμάσαι τους αντίστοιχους κωδικούς, έχω το δαχτυλικό αποτύπωμα, είναι πολύ γρήγορο και έχω την ασφάλεια ότι θα ξεκλειδώσει μόνο στο δικό μου χέρι, ούτε καν Face ID κτλ. Παρόλο που και τα Face ID έχει και είναι εξίσου γρήγορο. Βλέπετε λοιπόν, όπως είχαμε πει, 6,7 AMOLED οθόνη, μάλιστα τεχνολογίας LTPO 2.0, που σημαίνει είναι από 1 έως 120 Hz. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι αυτό που λέμε τελευταία λέξη της μόδας και της τεχνολογίας, φτάνει 120 Hz, αλλά είναι μεταβλητό, δηλαδή αυτή τη στιγμή που δεν κάνουμε τίποτα πέφτει στο 1, εάν αρχίσουμε και το δουλεύουμε, βλέπετε, και κάνουμε αυτό το τεράστιο και το γρήγορο το scroll που όπως βλέπετε δεν καταλαβαίνει πραγματικά τίποτα, ούτε
να κολλήσει, ούτε να κάνει ας πούμε ένα κόμπιασμα εντός αγωγικών. Βλέπετε και στο οριζόντιο, παρόλο που εδώ δεν είναι τόσο εμφανές, στο κάθετο πραγματικά που έχω βλέπετε πάρα πολλά applications, βλέπετε τη διαφορά, αυτό που λέμε των 120 Hz στην ταχύτητα αναπαραγωγής, θα έλεγε κάποιος. Τώρα, πέρα από την οθόνη είναι πάρα πολύ καλή, πραγματικά αν δείτε, τώρα μια που το έλεγα, κάπου πρέπει να έχω φορτωμένο, να το εδώ, ένα YouTube βιντεάκι, να μην βάλω τον ήχο του για να μας χτυπήσει και κάνα copyright. Λοιπόν, να στο βάλω έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω εδώ αν θα φαίνεται πολύ καλά, έχω και τα φώτα ανοιγμένα. Αυτό είναι ένα βίντεο 4K στα 60 με HDR10. Αν το βλέπατε εδώ που φαίνεται πολύ καλύτερα από ό,τι θα το βλέπετε εσείς τώρα μέσω YouTube, η εικόνα είναι πραγματικά εκπληκτική. Οι διαβαθμίσεις του μαύρου, βλέπετε εδώ πέρα που φαίνεται αυτή η σαύρα πάνω σε μαύρο φόντο, το πόσο ζωντανά είναι τα χρώματα, το πόσο πιστή είναι η αναπαραγωγή, το πόσο καθαρό είναι το μαύρο, ένα από τα σημεία που το βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, ξεχωρίζουν οι OLED, οι πραγματικά οι OLED, οι τηλεοράσεις από τις απλές LED ή QLED, οτιδήποτε άλλο. Όποιος ασχολείται με τηλεοράσεις ξέρει ότι το OLED είναι μια κατηγορία μόνο του. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και εδώ. Η εικόνα που θα πάρετε βλέποντας ένα τέτοιο βιντεάκι, μια ταινία αντίστοιχων specs, προδιαγραφών, 4K, HDR κτλ. Η εικόνα είναι πραγματικά εκπληκτική. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε μακάρι να το είχα σε πολύ μεγαλύτερη οθόνη και όχι μόνο στις 6,7. Τώρα, πριν φύγω από το κομμάτι όμως οθόνης, να λέμε παράλληλα και τα αρνητικά. Το ίδιο καλή φυσικά είναι και σε παιχνίδια, παρόλο που σας είπα εγώ δεν ασχολούμαι. Εκεί όμως είδα κάποια reports από βίντεο του εξωτερικού και από sites που αναφέρανε ότι κάποια applications δεν συνεργάζονται εξίσου καλά στα 120 Hz και πέφτουν στα 60. Το πιο σημαντικό για κάποιους gamers που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι είναι τα παιχνίδια. Όταν λοιπόν σου λέει ο άλλος έχω πάρει το καλό, το τούμπανο, το παιχνίδι, και ειδικότερα όταν το βάζω σε εντός εισαγωγικών ανταγωνιστικό τηλέφωνο, ίσως και της ίδιας μητρικής εταιρείας, ένα OnePlus ή ένα Vivo, και εκεί μπορεί να παίξει 120 Hz και στο δικό σου το λειτουργικό δεν το εκμεταλλεύει σωστά και παίζει στα 60, έχουν θέμα. Εμένα προσωπικά το ακούω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση φασαρία. Για κάποιους, ειδικά για αυτούς τους gamers, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνω από την άποψη, ρε φίλε, αφού το έχω πληρώσει και έχει όλα αυτά τα specs, τα θέλω ακόμα και στο παιχνίδι μου. Ίσως εκεί να θέλει λίγο δουλίτσα. Πάντα μιλάμε για το κομμάτι των gamers ή για κάποιες εφαρμογές που ακόμα δεν εκμεταλλεύονται τα 120 Hz που δίνει το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Όχι σε όλες, ίσως να είναι και θέμα των εφαρμογών που ακόμα δεν μπορούν να παίξουν σε διαβαθμισμένη ο Hertz. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί σε τηλέφωνα που είναι είτε 1, είτε 60, είτε 90, είτε 120, δηλαδή μόνο στις συγκεκριμένες συχνότητες παίζουν. Εδώ που έχει όμως αυτό το μεταβλητότητα που μπορεί να είναι 70, 80, 90, 110 Hertz και ο να μην είναι με σκάλες, κάποια applications έχουν πρόβλημα και ίσως να φταίνουν τα applications. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι καθημερινή χρήση, και καθημερινή χρήση σημαίνει μπαταρία, σημαίνει αυτονομία. Όπως είχαμε πει, το συγκεκριμένο έχει 5000 mAh μπαταρία. Εγώ τώρα τις πρώτες μέρες μπορώ να σου ομολογήσω ότι έκανα εξαντλητική χρήση. Ακόμα όμως και εκεί, πιστέψτε με, μέσα στην ημέρα το τηλέφωνο δεν μ' άφησε. Ναι, τις πρώτες μέρες που δούλευα βίντεο, έβαζα και παιχνίδια να τα δοκιμάσω, έτρεξα το Antutu, το ό,τι πιο δυνατό σε benchmark. Παρένθεση εδώ, το τηλέφωνο έβγαλε σχεδόν, από ό,τι θυμάμαι, 1 εκατομμύριο σκορ στο Antutu, για αυτούς που τους νοιάζουν τα νούμερα. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και με Antutu να τρέχει και όλα τα άλλα, τα Geekbench και τα γνωστά, δεν σας τα είχα τρέξει το πρώτο review, γιατί είναι λίγο πολύ γνωστά όσοι ενδιαφέρονται να δουν για το τηλέφωνο. Ακόμα λοιπόν και τότε, τέλος της ημέρας, ήμουνα με 20% μπαταρία.
Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, τις επόμενες μέρες που λίγο πολύ το δούλευα πλέον καθημερινά σε ένα απλό κινητό και το είχα μόνο για τις δουλειές που έχω να το κάνω και όχι για τις ανάγκες του review, τα πράγματα γίνανε ακόμα καλύτερα. Θα σας δείξω εδώ ενδεικτικά, πρέπει να έχω αποθηκευμένη τη φωτογραφία. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ είμαι τέλος δεύτερης μέρας. Λοιπόν, ενεργοποίησα να καταγράφω και την οθόνη, γιατί τώρα μέχρι στιγμής δεν το είχα βάλει. Οπότε αυτό το σημαδάκι που βλέπετε να αναβοσβήνει σημαίνει record. Και θα σας βάλω κάπου εδώ αριστερά να βλέπετε σε μεγέθυνση ό,τι θα σας δείχνω στο κινητό για να φαίνονται καλύτερα. Πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν βλέπετε μια φωτογραφία, ένα screenshot που έχω πάρει, που δείχνει τέλος δεύτερης ημέρας. Βλέπετε μετά από μία ώρα, μία μέρα και 17 ώρες χρήσης, έχω ακόμα 41% μπαταρία. Και μου υπολογίζει ότι, κάπου το γράφει κιόλας, ναι, μου υπολογίζει τουλάχιστον άλλες 13 περίπου ώρες χρήσης. Άρα το τηλέφωνο θα φτάσει άνετα τις 2,5 μέρες. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, είχα τραβήξει και άλλη μια φωτό πιο πρόσφατη που είχα κάνει πιο μεγάλη χρήση. Βλέπετε όμως και πάλι μία μέρα και 13 ώρες, είναι πάλι στο τέλος της δεύτερης μέρας, ήμουν με 20% μπαταρία. Γενικά στην πράξη, αυτό που σας έλεγα ότι με heavy χρήση μου βγάζε ένα 20% στο τέλος της πρώτης μέρας, με την normal χρήση που πλέον έφτασα τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, αυτό γίνεται τη δεύτερη μέρα. Άρα κανένα πρόβλημα με την μπαταρία, μια μισή μέρα plus θα τη βγάλει άνετα και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι έχουμε και τον πολύ καλό φορτιστή, τον Super Dart, που είναι η γρήγορη φόρτιση της Realme, το έχουμε δει και στα παλαιότερα κινητά, το συνεχίζει και εδώ, 65W. Μα θα μου πει κάποιος, 65W τώρα οι ανταγωνιστές έχουν βγάλει 80W και έχουν φτάσει και η Xiaomi σε Xiaomi 12 Pro 120W. Προσέξτε όμως. Παραδείγματος χάρη, επειδή πολλοί κάνουν συγκριτικό με το αντίστοιχο της Xiaomi το 12 Pro. Παρόλο που στα λεφτά το Xiaomi φεύγει πάρα πολύ. Το Xiaomi λοιπόν έχει 120W φορτιστή και μπαταρία του είναι 4.500. Σε πραγματικές συνθήκες, ενώ λοιπόν θεωρητικά φορτίζει 0.80 σε 20 λεπτά, το συγκεκριμένο φορτίζει 0.80 την 5.000 μπαταρία σε 29 λεπτά. Η όλη διαφορά λοιπόν είναι 9 λεπτά. Τώρα, σε πραγματικά τεστ, γιατί αυτά είναι και λίγο θεωρητικά, ξέρετε, των εταιριών, σε πραγματικά τεστ 0.100, το Xiaomi Pro έχει κάνει 45 λεπτά και αυτό εδώ έχει κάνει 54 λεπτά. Δηλαδή πάλι 9 λεπτά διαφορά. 9 λεπτά διαφορά όταν έχει συν 500 mAh μπαταρία και τη μισή ένταση στο φορτιστή. Άρα μην κοιτάτε μόνο τα watt φόρτισης, τα 80-120W, κοιτάξτε τα νούμερα και τα νούμερα για το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλά. Προσωπικά δεν είναι κάτι που με επηρέαζε, γιατί εγώ το έχω στο κομμωδίνο μου ένα πολυφορτιστή και μάλιστα με αντίστοιχες γρήγορες φορτίσεις. Θα το βάλω το βράδυ, θα το πάρω το πρωί, δεν με απασχολεί τόσο. Κάποιον όμως που τον απασχολεί, όταν σε 30 λεπτά έχω το 80% της μπαταρίας μου, είναι κάτι σημαντικό. Πάμε τώρα όμως, αφού τελειώσαμε και από το θέμα της μπαταρίας, να πούμε και λίγο στο κομμάτι κάμερας που ίσως είναι και το πιο μεγάλο selling point. Δεν μπορεί να το πει κάποιος, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι η καλύτερη κάμερα που υπάρχει εκεί έξω, θα έλεγε κάποιος. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ καλή στο κομμάτι με τα χρήματα που δίνεις, θα λέει κάποιος. Δηλαδή, για τα χρήματα που θα δώσει για αυτό το τηλέφωνο, παίρνετε κάμερα που μόνο ένα τηλέφωνο αν το 1000 ευρώ θα το είχε. Και μάλιστα μετά που θα σας δείξω και λίγο και κάποια modes στο κομμάτι φωτογραφίας που έχει, τότε ο πύχης μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Γιατί τα πράγματα που σας δίνει μέσα στο κομμάτι software είναι πολύ, θα έλεγα, επαγγελματικά. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι και εγώ ακόμα δεν τα έχω εξερευνήσει όλα. Βλέπετε λοιπόν ένα δείγμα φωτογραφιών εδώ, όσοι το αναγνωρίζετε είναι μέσα στο mall. Εδώ έπαιζα λίγο με τον απλό φακό, τον ευρυγόνιο, το zoom, τον 50 megapixel εδώ φακό, που αν κάνουμε το αντίστοιχο zoom θα δούμε
ότι το επίπεδο λεπτομέρειας και γενικά όλων των άλλων λεπτομεριών με φωτογραφία είναι πάρα πολύ έντονο. Λοιπόν, εδώ πάλι αντίστοιχα πλάνα και έχω βάλει το εδωτογράφημα. Εδώ, αν θυμάστε, είναι το βιντεάκι που είχα παρουσιάσει το TV Box της Ion. Εδώ λοιπόν είναι ένα δείγμα πώς χρησιμοποιεί το νυχτερινό mode ακόμα και στο βίντεο. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ. Εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα βίντεο. Προφανώς εσείς δεν βλέπετε τίποτα. Ίσως να φαίνεται, βλέπετε εδώ στο σκοτάδι λίγο τα φώτα που ανάβουν στο remote control. Το ίδιο βίντεο λοιπόν, όταν ενεργοποιήσαμε το Artificial Intelligence, το Night Mode και σε βίντεο, κοιτάξτε πώς πραγματικά φαινόταν. Έχω ένα καλύτερο ακόμα δείγμα. Αυτό το τράβηξα προχθές, νομίζω, εδώ στο μπαλκόνι. Θα δούμε μετά και τα HDR φωτογραφίες. Αλλά μια που είμαστε εδώ, κοιτάξτε λοιπόν εδώ, βίντεο τραβηγμένο στο μπαλκόνι σε μένα, που υπάρχει ένα ελάχιστο φως γι' αυτό, ίσα που βλέπετε δύο κουτιά πάνω σε ένα τραπέζι. Βλέπετε εδώ, προσπαθώ να κάνω και ένα zoom πάνω στο ένα. Λοιπόν, και εδώ κοιτάξτε το ίδιο βίντεο με ενεργοποιημένο το Artificial Intelligence του κινητού για το Night Mode. Πραγματικά ένα βίντεο το οποίο νομίζεις ότι έχει στήσει φώτα φωτιστικά, δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Για τον μέσο χρήστη πιστεύω δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Δηλαδή να τραβήξω ένα απλό βιντεάκι νύχτα σε σκοτάδι που δεν έχω φωτισμό και τα λοιπά, μόνο με αυτό το mode, πραγματικά είσαι σούπερ καλυμμένος. Εδώ πάλι, ενώ περίμενα μου πλύνουν το αυτοκίνητο, λέω κάτσε να τραβήξω μερικά πάλι δείγματα. Βλέπετε, απλή κάμερα, ευρυγόνιος φακός, προσέξτε, ο απλός ευρυγόνιος φακός, όχι 150 μοίρες γωνία που ανοίγει ο ειδικός φακός, ο δεύτερος που έχει. Εδώ είναι με το zoom και εδώ είναι ο 50 megapixel. Εδώ από ό,τι θυμάμαι έχω ένα βίντεο σε αργή κίνηση, είναι που τράβαγα το δρόμο καθώς νομίζω έρχεται ένα αυτοκίνητο. Να το τρέξω λίγο παρακάτω. Ναι, κοιτάξτε εδώ. Εδώ φανταστείτε τώρα περνάει το συγκεκριμένο ταξί με full ταχύτητα από μπροστά μας. Δηλαδή αυτό είναι κάτι 10 δευτερολέπτου. Και κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε σε πραγματική αργή κίνηση. Δηλαδή μου θυμίζει λίγο τα πλάνα που τραβάνε στη φόρμουλα. Και πριν φύγουμε από το κομμάτι της φωτογραφίας, κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι ένα παλιό τσαντάκι μου, το είχα κερδίσει σε κάποιο ράλι Ακρόπολης, ας πούμε. Για τους παλιούς θυμάστε Μάλμπουρο, χορηγός κτλ. Το έχω ακόμα έτσι πιο πολύ για συναισθηματικούς λόγους. Το ενδιαφέρον τι είναι, αυτή είναι μια φωτογραφία πολύ κοντινή με τον απλό, τον κλασικό φακό. Κοιτάξτε όμως όταν χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέμε μικροσκόπιο, που είναι ο τρίτος φακός και μπορεί να μας κάνει zoom επί 20 ή επί 40. Βλέπουμε τις ίνες του υφάσματος ή εδώ πέρα βλέπουμε αυτό το άσπρο που είδαμε πριν, το φθαρμένο κτλ. Το βλέπουμε πως είναι στην πραγματικότητα πάνω στο ύφασμα, σαν μπογιά, σαν οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Στην πράξη δεν έχει, θα έλεγα, πρακτική εφαρμογή. Είναι πιο πολύ να το δει κάποιος έτσι, να εντυπωσιαστεί κτλ. Είναι όμως κάτι. Είναι κάτι. Δεν είναι ένας απλός μακροφακός που πάμε απλώς κοντά και τραβάμε ένα λουλούδι ή ένα αντικείμενο λίγο πιο κοντά από το συνηθισμένο. Είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν το υπάρχει σε άλλο κινητό. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εδώ πέρα. Θα επανέλθουμε για το κομμάτι της κάμερας στα αρνητικά πλέον. Είπαμε και για το βίντεο. Αυτό που σας έδειξα πριν είναι και το νυχτερινό, το βίντεο είναι στα 1080, στα 60. Βέβαια αυτά τα modes, το νυχτερινό ή ό,τι άλλα πούμε, κυρίως δουλεύουν στα 1080, στα 60. Αν πάμε 4K στα 60 ή ακόμα περισσότερο στα 8K, εννοείται αυτά τα λίγο πιο βαριά modes και περίεργα δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε. Θα πούμε όμως ποιο ήταν το προβληματάκι σε αυτό το κομμάτι. Πριν όμως τελειώσουμε με το κομμάτι κάμερες, να δούμε και λίγο το UI, όπως λέμε, το περιβάλλον του κινητού. Βλέπετε, ήδη το έχω γυρίσει σε black mode. Είναι πρώτη φορά σε κινητό που χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο. Και αυτό γιατί θα έλεγα με εμπνέει η οθόνη του. Είναι πάρα πολύ καθαρή, πάρα πολύ
διαυγής, οπότε ακόμα και τη νύχτα δεν έχω πρόβλημα να τη χρησιμοποιήσω, βλέπετε γρήγορα κτλ. Ειδικά θα σας πω εδώ στο κομμάτι στο personalizations, βλέπετε πως μπορείς να σετάρεις το wallpaper, το ρολόι που έχω βάλει απ' έξω, τα ποια εικονίδια θα φαίνονται, μπορούμε να διαμορφώσουμε τα πάντα όσον αφορά και το περιβάλλον που είναι στο Always On Display ή ακόμα και μέσα. Φανταστείτε, μπορώ να φτιάξω τι animation θα έχω στο fingerprint, το πατάω και ξεκλειδώνω. Είναι όλα πλήρης παραμετροποιήσιμα σε πράγματα που ίσως κάποιος να μην τα χρειάζεται κιόλας. Επίσης να πω εδώ, να το ξανανοίξω πάλι, πάλι στο personalization μπορούμε, όχι κάτι, όχι εδώ στο display και brightness, εδώ ας πούμε υπάρχουν διάφορα modes που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα έχουμε ενεργά και να βελτιώσουμε την εικόνα. Βλέπετε εδώ image sharpener βελτιώνει την πιστότητα των χρωμάτων και την καθαρότητα των χρωμάτων. Να το ανοίξω αυτό γιατί το έχω κλειστό, δεν θυμάμαι. Video color enhancer, συγγνώμη, και αυτό πάλι το ενεργοποιούμε για την ποιότητα της εικόνα. Επίσης bright HDR video mode και διάφορα ακόμα, πάρα πολλά. Μη σας τα πω τώρα όλα, είναι πραγματικά εκατοντάδες και ίσως να θέλει ένα βίντεο από μόνο του για να εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ όμως, μια που είμαστε, να πω και ένα αρνητικό. Brightness. Βλέπετε εδώ λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε με πολλά φώτα και ήδη είναι στο ότο και έχει πάει περίπου στο μέσον. Όταν όμως εγώ το βράδυ το έχω στο κρεβάτι μου δίπλα και είναι όλα τα φώτα κλειστά, θα πέσει εδώ κάτω. Εδώ για μένα είναι πάρα πολύ λίγο το brightness. Ποιο είναι το πρόβλημα, θα μου πει κάποιος, το έχουν και άλλα κινητά. Κάνεις εδώ, το ανοίγεις, φέρνεις το brightness εκεί που θέλεις, συνήθως εγώ το δουλεύω περίπου σε αυτό το επίπεδο. Εδώ όμως, και επειδή είναι, θα έλεγα, της ίδιας μητρικής εταιρείας, ξέρω ότι το OnePlus, ειδικά το τελευταίας γενιάς, έχει ένα, ας πούμε, ένα τρόπο εκμάθησης, δηλαδή όταν μετά από 2-3 φορές, 4, ενώ το brightness αυτόματα κατεβαίνει εκεί και εσείς το ανεβάζετε 2 κλικ πάνω για να το βλέπετε καλύτερα, το μαθαίνει το σύστημα, το κινητό σας, και πλέον ακόμα και το μικρό το brightness είναι εκείνο και όχι το default που σας έρθει εκείνος. Να μου πει κάποιος, εντάξει, θα βάλω ένα extra application που θα κάνει το ίδιο πράγμα και θα το φέρω στα μέτρα μου. Θα ήθελα όμως να το έχει από τη μάνα του. Το έχει το δίπλα μαγαζάκι, δουλεύετε στα δίπλα γραφεία, θα λέγε κάποιος, βάλτε το και στο συγκεκριμένο. Είναι ένα, αυτά τα μικρά που λέμε, που καμιά φορά δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά μας ενοχλούν, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε αυτό που πραγματικά με ενόχλησε και εντάξει, ίσως να μου πεις, άμα το ξέρεις από πριν ή ήσουν ασίγουρος, δεν θα έπαιρες το κινητό, όχι. Διότι το έχουν όλα αυτής της γενιάς του και μιλάω φυσικά για το θέμα της υπερθέρμανσης. Ενώ λοιπόν το τηλέφωνο είναι πάρα πολύ σωστά φτιαγμένο, με πάρα πολύ σωστή μελέτη για το θέμα της πτώσης της υπερθέρμανσης που έχει όταν το χρησιμοποιούμε και δουλεύουμε τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω και καταγράφω την οθόνη του, ήδη έχει μια μικρή αύξηση στη θερμοκρασία. Όμως παρόλα αυτά, με βίντεο πολλά που έχω δει στο εξωτερικό, όσο και να το πιέσεις, όσο και να το φτάσεις, πάνω από 43-44 βαθμούς δεν έχει φτάσει να δείξει. Όταν μεγάλοι ανταγωνιστές τους, βλέπε Xiaomi, βλέπε δυστυχώς OnePlus, υπάρχουν σημεία που έχουν μετρήσει 52 και 55 βαθμούς. Εγώ που είδα το πρόβλημα, εγγραφή βίντεο. Εάν έχετε παρατηρήσει το βίντεο που έχω δείξει πριν 2 εβδομάδες που έχω κάνει παρουσίαση το TV Box της Mi Cool, το K2, στο τέλος του βίντεο, στο τελευταίο λεπτό, αν θα το προσέξετε, βάλτε το, θα στο βάλω κάπου εδώ το βίντεο να το δείτε, στο τελευταίο λεπτό κλείνει ουσιαστικά το βίντεο και σας έχω βάλει μια φωτογραφία από το TV Box. Γιατί το συγκεκριμένο το έχω γράψει με αυτό το κινητό για να του κάνω και ένα test drive, θα έλεγα. Είναι γραμμένο με 1080x60 εντός σπιτιού, δεν είναι έξω τώρα στη ζέστη και στον καύσωνα κτλ. Είναι μέσα στο σπίτι που έχουμε μια καλή θερμοκρασία.
Είναι γραμμένο με 1080x60, όχι 4K, και στα 13 λεπτά με 14 το βίντεο σταμάτησε να γράφει και έβγαλε μήνυμα από κάτω overheating. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο μείον. Δυστυχώς το έψαξα και δεν είναι πρόβλημα μόνο του συγκεκριμένου κινητού, είναι όλων των κινητών των αυαρχίδων που έχουν, είτε τον 888 είτε τον 8 Gen 1. Φανταστείτε, στον Gen 1 είναι και λίγο έχουν φτιάξει τα πράγματα. Και μάλιστα το συγκεκριμένο, το Realme, είναι και το καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Έχω δει αναφορές, reports σε Xiaomi 12 Pro, σε OnePlus 10 Pro, που το αντίστοιχο πρόβλημα τους το βγάζει στο 5 λεπτό, στο 7 λεπτό. Εμένα τουλάχιστον το βίντεο χτύπησε εντός εισαγωγικών στα 13 λεπτά. Για μένα όμως είναι μεγάλο μείον. Ελπίζω σιγά σιγά με κάποιες αναβαθμίσεις στο software, δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί και πόσο μπορεί να λυθεί, αλλά όταν με κινητό 5 ετών πίσω, OnePlus, έγραφα αντίστοιχα πάλι βίντεο 1080 στα 60, 30 λεπτών και 35 λεπτών και δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα, το να πάω λοιπόν σε ένα κινητό ναυαρχίδα το 2022 και να σου λέει ξέρεις, πάνω από τα 10 λεπτά δεν μπορείς να γράψεις, ή άμα είναι κάνα 4K 5-6 λεπτά το πολύ, γιατί μετά αρχίζει και ταυτίνει, όπως και να το κάνουμε είναι μεγάλο αρνητικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο του Realme, είναι όλων των κινητών αυτής της γενιάς. Είναι όμως ένα αρνητικό, πρέπει να το ξέρετε. Εμένα που με ενδιέφερε πολύ το κομμάτι βίντεο, μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Να μην δουλεύω καν στο 4K βίντεο, που είναι ένας από τους λόγους το πήρα, που ήθελα να έχω 4K στα 60 με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, να δουλεύω στα 1080 στα 60 και στα 12-13 λεπτά να μου σκάει, γιατί λέει έκανε overheating. Επαναλαμβάνω πάλι, σε συνδέσεις εντός σπιτιού. Λοιπόν, το κλείνω και αυτό το αρνητικό. Ένα άλλο αρνητικό είναι η μπροστινή κάμερα, ενώ είναι καλή, ωραία, ποιοτική, πάλι στο κομμάτι βίντεο τραβάει μόνο 1080 στα 30. Εν έτη 2022 δεν σου ζήτησα να μου τραβήξει 4K, δεν το θέλω, δεν το χρειάζομαι, αλλά 1080 στα 60 ή Μάρτον, θα λέγε κάποιος. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο πολύ, θα έλεγα, τα συν και τα πλην. Επαναλαμβάνω στα γρήγορα τα συν: πολύ καλή οθόνη, πολύ καλές κάμερες. Θα κάνω και ένα μικρό tour πριν κλείσουμε για το κομμάτι της κάμερας. Πάρα πολύ καλές κάμερες, πολύ καλή οθόνη, AMOLED, γρήγορος επεξεργαστής, μεγάλη μνήμη, πολύ καλή μπαταρία, γρήγορη φόρτιση, σωστό στην καθημερινή χρήση από θέμα αυτονομίας κτλ. Πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον UI, πάρα πολλές δυνατότητες και ελαφρύ, το πιο σημαντικό απ' όλα, και όλα αυτά σε τιμή, θα έλεγα, όχι ευκαιρία, αλλά όχι και πάνω στο ψυχολογικό όριο που έχουν όλες πλέον ευαρχίδες των 1000 ευρώ. Λοιπόν, αρνητικά τα είπαμε. Έχουμε θέμα με την υπερθέρμανση, κυρίως στα πολλά λεπτά, πάνω από το 10 λεπτό βίντεο κτλ. Έχει ένα θεματάκι με κάποια παιχνίδια ίσως στο να μην χρησιμοποιεί σωστά και τα 120 Hz. Αυτό αφορά πιο πολύ με αυτούς που ασχολούνται με τα παιχνίδια. Και ένα τελευταίο, θα έλεγα, ενώ τα ηχεία του στερεοφωνικά, όπως είπαμε και στο review πάνω κάτω, με πολύ καλής ποιότητας, θα ήθελα λίγο περισσότερο ένταση. Μικρό πτέσμα, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε. Τώρα, πριν κλείσω, να σας κάνω και μία μικρή τουρνέ από το κομμάτι φωτογραφία. Δεν θα σας κουράσω, σας έδειξα προηγουμένως κάποια δείγματα κτλ. Θα σας κάνω μόνο ένα tour για να καταλάβετε πόσες δυνατότητες έχουμε στο κομμάτι φωτογραφία. Βλέπετε, night. Αυτόματα μπαίνουμε σε mode που τραβάμε δείγματα σαν και αυτά που σας έδειξα πριν στο βίντεο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κάνει τη νύχτα μέρα. Street. Πάρα πολύ δυνατό mode. Εδώ θα σας πω, παραδείγματος χάρη, να φέρω εδώ ένα δείγμα. Αν έχουμε εδώ την κυρία από το Attack on Titan και πάμε να τραβήξουμε και της κάνουμε εδώ ένα zoom. Καλά δεν το κάνω. Φανταστείτε, ακόμα δεν τα έχω μάθει όλα τα κόλπα, θα έλεγα. Α, εδώ είναι, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν μπαίνω σε αυτό το mode
Και ζουμάροντας εδώ, να το, βλέπετε εδώ, μας βγάζει την απόσταση σε, εδώ είμαστε σε εκατοστά, θα μπορούσα να τα σε μέτρα, από το αντικείμενο που έχουμε ενετάρει, που έχουμε κεντράρει. Το ίδιο φυσικά και για τον ευρυγόνιο φακό και για τον απλό. Βίντεο, τα είπαμε, επιλογές 4K, 8K, 1080, και στο 4K έχουμε επιλογές και για 60 και για 30 fps. Το 8K είναι στα 24. Νομίζω εκτός από το 8K και στο 4K και στο 1080 έχουμε οπτικό σταθεροποιητή. Σημειωτό είναι εδώ ότι μπορούμε να τραβήξουμε και με τον ευρυγόνιο βίντεο. Λοιπόν, φώτο, πάρα πολλές επιλογές. Βλέπετε HDR είναι στο ότο. Εδώ έχουμε τον ευρυγόνιο, τον απλό, όχι τον μεγάλο, τον ευρυγόνιο, τον extra. Εδώ έχουμε το zoom φακό, portrait, που πάλι μπορούμε να τραβήξουμε με διάφορα modes, και βλέπετε εδώ να κάνουμε ασπρόμαυρο πορτρέτο, να αλλάξουμε το πίσω, να δώσουμε ένα εφέ, πάρα πολλά φίλτρα κτλ. Πάμε εδώ στον φακό των 50 MP, πραγματικά 50 MP, άρα σημαίνει παίρνουμε ό,τι καλύτερο στην ποιότητα. Και πάμε εδώ το τέλος, όλα τα υπόλοιπα mode, πραγματικά ένα χάος από επιλογές. Βλέπετε Pro Mode που έχουμε πλέον τα πάντα να τα χειριστούμε μόνοι μας, σαν πραγματικοί επαγγελματίες θα έλεγα. Πανόραμα, Movie που μπορούμε να τραβήξουμε ένα βίντεο και να έχει μια αισθητική ταινία σε σινεμά. Slow Motion, σας έδειξα πριν ένα δείγμα με το ταξί που πέρναγε. Time-lapse, dual view, αυτό δεν σας έδειξε ένα δείγμα, είναι ένα, να κάνω εγώ εδώ τώρα, να βλέπετε καθώς τραβάω το βίντεο, μπορώ να δείχνω και τον εαυτό μου και το αντικείμενο. Αυτό είναι για κάποιους blogger, να τραβάνε ταυτόχρονα και τον εαυτό τους και το αντικείμενο που θέλουν να τραβήξουν. Κρατάει ενδιαφέρον το μικροσκόπιο που το δείξαμε ήδη, 150. Βλέπετε εδώ πάνω στο γραφείο μου ξαφνικά πως άνοιξε το πλάνο, 150 μοίρες ευρυγόνιος και με HDR. Δηλαδή μιλάμε πράγματα που ακόμα και κινητά θα έλεγα ναυαρχίδες, ειδικά στο κομμάτι φωτογραφίες, τέτοιες δυνατότητες δεν τις έχουν. Stereo mode, μπορεί να τραβήξουμε τον ουρανό και να είναι ακόμα πιο φωτεινά και πιο λαμπρά τα αστέρια. Title shift, 3D photo που σας κάνει ακόμα πιο τρισδιάστατο το κεντρικό σας αντικείμενο, και text scanner mode που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να τυπώσουμε ή να σκανάρουμε κείμενα για να έχει καλύτερη ποιότητα. Λοιπόν, να κλείσω και την εγγραφή του βίντεο, γιατί κάπου εδώ τελειώνουμε με το 2 μηνών review χρήσης του Realme GT2 Pro. Σε γενικές γραμμές, μάλλον όχι απλώς σε γενικές γραμμές, στο 90% είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πραγματικά η αγορά του ήταν σωστή. Εδώ θα κάνω και ένα πάλι disclaimer, το έχω πει και στο πρώτο βίντεο, το συγκεκριμένο δεν μας το έδωσε καμία εταιρεία, το έχουμε αγοράσει με προσωπικά μας χρήματα, ούτε έχω κάποιο λόγο να πω κάτι ιδιαίτερο καλό για τη Realme. Το λέω αυτό γιατί αυτή την εποχή κυκλοφορούν διάφοροι YouTubers, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, λένε διάφορα, όσοι τα παίρνουν οι YouTubers από την τάδε εταιρεία, από την άλλη εταιρεία, τους σας χαρίζουν τα κινητά, δείχνετε διάφορα πράγματα και λέτε καλά λόγια. Εγώ βλέπω το αντίθετο σε πολλούς, δηλαδή έχω δει συγκεκριμένα βίντεο που να κράζουν ασταμάτητα, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε μη Samsung, θα λέγε κάποιος. Όλα τα άλλα είναι τίποτα, να αγαπιόμαστε, δεν ασχολούμαστε καν. Samsung, Apple και όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Παραδείγματος χάρη, άκουγα βιντεάκι που έλεγε, έλα μωρέ τώρα με τη Realme θα ασχοληθώ. Αυτό λέει του χρόνου δεν θα έχει ούτε καν upgrade σε εκδόσεις κτλ. Παρένθεση εδώ, το συγκεκριμένο είναι το πρώτο Realme με εγγυημένα 3 χρόνια αναβάθμιση λογισμικού. Ναι, και η Samsung δίνει το αντίστοιχο, αλλά δεν το δίνουν και πολλές άλλες κινέζικες εταιρείες. Μην λοιπόν λέει κάποιος ότι όταν παίρνω ένα κινητό, ακόμα και με αυτή την εγγύηση από την εταιρεία με 3 χρόνια αναβάθμιση λογισμικού, και το παίρνω στα 850 ευρώ επίσημη τιμή, εγώ το βρήκα στα 750 ευρώ,
και τώρα αν το ψάξετε παίζει πάνω από τα 7 με 7.50, μπορείτε να το βρείτε και τώρα. Σε αυτή την τιμή να παίρεις αυτές τις δυνατότητες κινητό και με αυτές τις εγγυήσεις υποστήριξη από τη Realme, δεν μπορώ να το απαξιώνω έτσι και να λέω καλά τώρα δεν είναι Samsung ή εντάξει δεν είναι Apple. Εντάξει, προφανώς και εμένα άμα μου χαρίζανε κάθε χρόνο το καινούργιο μοντέλο της Samsung και της Apple, ίσως να έλεγα τα ίδια. Θέλω να πιστεύω και μέχρι τώρα αυτό έχω κάνει ότι δεν θα το κάνω. Λοιπόν, κλείνω εδώ λοιπόν την παρένθεση για τους φίλους συναδέλφους YouTubers. Ο καθένας πορεύεται και λέει αυτά που θέλει και αυτά που πιστεύει και εσείς είστε εδώ για να κρίνετε ποιος έχει όφελος από αυτά που λέει ή θέλει να προωθήσει κάτι ή απλώς κάνει ένα απλό review. Και όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, εγώ τουλάχιστον επειδή δεν έχω κανένα άμεσο όφελος από όλα αυτά, τα λέω όπως θα τα έλεγα στον κολλητό μου, στον φίλο μου. Αξίζει να το πάρεις, δεν αξίζει να το πάρεις. Γι' αυτό σας έκανα και αυτό το δεύτερο βίντεο. Πάλι βλέπω ότι κράτησε πολύ, αλλά αν θέλετε το βλέπετε, αν δεν θέλετε όχι. Όπως λοιπόν θα έλεγα σε ένα φίλο μου, ναι είναι καλό, αξίζει, ή ναι ή όχι είναι μάπα, μην το πάρεις, ή ναι για αυτά τα λεφτά ναι ή όχι για αυτά τα λεφτά είναι overpriced, θα έλεγα. Όταν λοιπόν ένα Xiaomi 12 Pro μου δίνει τα ίδια πράγματα και σε κάποια σημεία και λίγο χειρότερα και μου ζητάει από 1000-1200 ευρώ, θα πω όχι φίλε μου, δεν πάνε σε Xiaomi, δεν πάνε σε Pro, δεν πάνε σε ό,τι να είναι. Το ίδιο είπα για το μέχρι πρόσφατα αγαπημένο μου, το OnePlus, σας το είπα στο προηγούμενο βίντεο. Ήμουνα στο τσακ να πάρω το OnePlus 10 Pro. Αλλά τα βάλα κάτω και είπα όχι, δεν θα δώσω τα συν 200 ευρώ για την ασύρματη φόρτιση και για τον zoom φακό που έδινε το συγκεκριμένο. Μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτά και να γλιτώσω 200 με 250 ευρώ. Αυτό είναι λοιπόν το Realme. Ένα κινητό με επιδόσεις flagship, πραγματικά flagship, που το έχουν κινητά άνω των 1000 ευρώ, σε τιμή ενός καλού mid-range. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο ή αυτά που σας είπα και θέλετε οτιδήποτε άλλες απορίες, μου γράψτε από κάτω, κάνετε και ένα like στο βίντεο, να μας βοηθήσετε και εμάς για να έρθουμε στα επόμενα. Με το διαγωνισμό, τα είπαμε, έχω στείλει ήδη και τα δώρα στους νικητές και σας ευχαριστώ για όσους συμμετείχατε. Τώρα, μέχρι τέλος Αυγούστου μάλλον, εκτός κάτι απρόπτου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να κάνουμε και εμείς κάποιες ολιγόμερες διακοπές και πιστεύω από αρχές Σεπτέμβρη θα συνεχίσουμε με τα νέα βίντεο στο κανάλι μας. Αυτά, καλό καλοκαίρι και υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους σας και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη με τα νέα βίντεο του καναλιού.